Το μονόγραμμα κατά κοινή ομολογία αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόλογες και ποιοτικές παραγωγές στην ελληνική τηλεόραση. Και πίσω από την προσπάθεια αυτή κρύβονταν η παραγωγή Γιώργος και η Ρος Γουράκη, οι οποίοι και τιμήθηκαν σε μία ειδική εκδήλωση στο ιστορικό καφέ Κήπος. Μάλιστα, ο Γιώργος Σγουράκης, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν έγινε αναφορά στη σύντροφό του Ηρώ, που έχει φύγει από τη ζωή. Είναι πολύ σπουδαίο. Να σε τιμάω γενέθλιες κάπως. Οι φίλοι, οι άνθρωποι που πίστεψαν αυτά τα χρόνια τη δημιουργία μας στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. 45 χρόνια έργου, δημιουργίες, που νομίζω με ένα αποτέλεσμα ιστορικό, έχει μια ιδιαίτερη αξία και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Το παρένο έδωσαν και η πρώην Υπουργός Δώρα Πακογιάννη και ο επικεφαλής του κινήματος «Το Ποτάμι» Σταύρος Θεοδωράκης. Η δουλειά την οποία έκαναν στην τηλεόραση ανέδειξε πραγματικά την ελληνική τηλεόραση και έδειξε ότι η τηλεόραση, η κανονική, την οποία τόσες φορές έτσι τις κάνουμε κριτική, έχει τη δυνατότητα να παράξει πολιτισμό. Ο Γιώργος και η Ρος Γουράκη αξίζουν την τιμή που νομίζω σήμερα το βράδυ όλοι οι Χανιώτες τους κάνουμε. Είμαι εδώ λοιπόν με χαρά και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό μας, γιατί έχουν τιμήσει τις παραδόσεις, έχουν καταγράψει την ιστορία, έχουν προβάλει σημαντικές απόψεις. Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε ο λιγόλεπτο αφιέρωμα στη δουλειά των Γιώργο και η Ρος Γουράκη και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της ΕΡΤ, Χρήστου Λεοντή. Ένα ζευγάρι, δυο φίλοι. Συντονιστής της εκδήλωσης, στην οποία έδωσαν το παρόν και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, ήταν ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης. Μια εκπομπή, το μονόγραμμα.